Το Gazelle 630 είναι στην ουσία η νέα έκδοση του γνωστού μας Gazelle 570, το μπρακέτο του οποίου έχει αφομοιωθεί πλέον στη γάστρα. Το γεγονός αυτό βελτιώνει τη δομή του σκάφους και επιτρέπει την τοποθέτηση κινητήρων μεγαλύτερης υποδύναμης που σε ανώτερη τιμή φτάνει τους 150 ύπους. Πρόκειται για ένα κλασικό ταχύπλο που θα βολέψει σε πολλές χρήσεις συμπεριλαμβανομένου και του ψαρέματος. Με τον κατοστάρι τετράχρονο της Yamaha, με υποδύναμη δηλαδή λίγο πάνω από την ελάχιστη που δίνει ο κατασκευαστής, το Gazelle 630 τα πήγε περίφημα. Με το πλήρωμα να βρίσκεται στο ύψος της κονσόλας, το πλανάρισμα ήταν άμεσο και το σκάφος έπαιρνε γρήγορα θέση στο νερό. Η διάταξη της γάστρας προσδίδει στο σκάφος εντυπωσιακή συμπεριφορά με απαλή πλεύση και καλή απόσβεση κραδασμών, χωρίς ίχνος ταλαντώσεων και διατυχισμών. Παράλληλα, με το σωστά κατανεμημένο βάρος του, το Gazelle έχει καλές επιταχύνσεις, ευκολία στους ελιγμούς και μεγάλη ανταπόκριση στο τιμόνι. Με τη μέγιστη υποδύναμη των 150 ύπων, αναφέρει ως τελική επίδοση του 41,8 κόμβους στις 5.900 στροφές. Παρόλα αυτά, οι 30 κόμβοι που σημειώσαμε εμείς την ημέρα της δοκιμής μας, με 100 ύπους, κρίνουμε πως δεν είναι καθόλου αμεληταίοι για ένα σκάφος της συγκεκριμένης σχεδίασης και διαμόρφωσης σαν τον Gazelle. Κατά την άποψή μας, το συγκεκριμένο πακέτο κινείται στα όρια του ιδανικού. Ας έλθουμε όμως στο κατάστρωμα του Gazelle. Η Άγκυρα φιλοξενείται στο ευρύχωρο στρίτσο, κάτω από το καπάκι στην πλώρη. Με την προσθήκη του κατάλληλου σετ, όλο το πλωριό τμήμα του deck διαμορφώνεται σε ένα ενιαίο χώρο ύπνου ή ηλιοθεραπείας. Όταν δεν γίνεται αυτό, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί κορμός με τραπεζάκι. Περιμετρικά του, ο στρογγυλεμένος καναπές θα φιλοξενήσει άνετα έως 6 άτομα. Η κονσόλα, με σχήμα οβάλε μπρος και πίσω, είναι τοποθετημένη στη μέση. Η εργονομία της επιτρέπει σε χειριστήριο, ασφαλειοδιακόπτες και όργανα να βρίσκονται κοντά, με το καθένα όμως να έχει τη δική του ξεχωριστή θέση. Το κάθισμα του κυβερνήτη είναι τοποθετημένο πάνω σε πολυεστερικό κουτί, με ανεξάρτητο αποθηκευτικό χώρο. Η πλάτη του είναι αναδιπλούμενη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τις όρθιες οδήγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Gazelle βγαίνει και σε έκδοση hardtop που καλύπτει όλη την περιοχή κονσόλας καθίσματος.
Ας έλθουμε όμως στο πρημιό τμήμα, που είναι και το πιο φιλικό για τον ψαρά. Προβλέπει καθίσματα δίπλα στις σκουπαστές, ενδιάμεσα χαμηλό καπάκι για το αμπάρι, καθώς επίσης και δύο μικρούς αποθηκευτικούς χώρους που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα στο ψάρεμα. Δίπλα στη λεκάνη της μηχανής υπάρχει και ένα μικρό ταμπούκι για την ανεκτήμητη πρεμιά άγκυρα. Η τέντα του σκάφους, όταν είναι διπλωμένη, ενσωματώνεται στο roll bar και το άνοιγμά της αποτελεί μια διαδικασία εύκολη και γρήγορη. Την εικόνα του γκαζέλ συμπληρώνει το ψηλό, όχι όμως υπερβολικό, ανοξείβωτο ρέλι στις σκουπαστές. Η γαζέλα της Greco Marine είναι ένα καθαρό αιμοταχύπλο open fishing με κατάστρωμα λιτό, πλην όμως φιλικότατο και με χαρακτηριστικά γάστρας που εξασφαλίζουν καλή συμπεριφορά εν πλώ αλλά και εν στάση.